Γεια σου, Τοξότη! Καλώς ήρθες στο δισεβδομαδιαίο σου Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια σου προσφατώς παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ας ξεκινήσω από την ενέργεια σου προσφατώς παρελθόν, Τοξοτάκι μου, που σε βλέπω πάρα πολύ καλά, πουλάκι μου. Δεν ξέρω τι έγινε για σένα στο προσφατώς παρελθόν, αλλά σίγουρα σε έφερε πολύ πιο κοντά στην ευτυχία της ζωής που λένε. Βλέπω ότι για κάποιους από εσάς μπορεί να γίνανε κάποιες ευχές πραγματικότητα. Κάποιοι από εσάς ξεκινήσατε τελείως διαφορετικά πράγματα στο πρόσφατο παρελθόν, τα οποία σας ευχαριστούν τελικά πάρα πολύ. Για κάποιους μπορεί να είναι θέματα επαγγελματικά, αλλά για κάποιους άλλους μπορεί να είναι και θέματα σταθερότητας, για να σου πω την αλήθεια. Για κάποιους μπορεί να είναι και κάποιο γάμο ή κάποιο μωράκι που μπορεί να έκατσε. Βλέπω πάρα πολύ φωτεινά πράγματα που γίνανε. Και αλλάξανε, ρε παιδί μου, την τροπή στη ζωή σου, οκ. Okay. Την κάνανε πολύ πιο θετική. Με κάποιο τρόπο, βλέπω στο πρόσφατο παρελθόν, έκανες νέα βήματα, είδες το φως, ξεκίνησες καινούργια ταξίδια, καινούργιες ενασχολήσεις. Και όλα αυτά σε κάνανε χαρούμενη ή χαρούμενο. Ήταν πράγματα που είτε ήθελες, είτε ήθελες χωρίς να το ξέρεις ότι τα θέλεις. Χαίρομαι πάρα πολύ, έχεις και φουλ και σαν. Πραγματικά ξεκάθαρα κάτι ξεκίνησε για σένα, κάποιο νέο μονοπάτι στη ζωή σου και σε έκανε πάρα πάρα πολύ χαρούμενη ή χαρούμενο. Πάρα πολύ θετική ενέργεια άρα σου στο πρόσφατο παρελθόν. Πάμε τώρα στο παρόν να δούμε τι κάνεις. Βλέπω ότι για κάποιους από εσάς υπάρχει μια σοβαρή απόφαση που έχετε να πάρετε. Είναι δική σας η απόφαση, δεν νομίζω ότι θέλει να μας πει τόσο πολύ με το Justice εδώ ότι περιμένετε την απόφαση από κάποιο δικαστήριο ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είναι δικό σας το θεματάκι. Βλέπω ότι ανοίγετε τους ορίζοντές σας λίγο, με την έννοια ότι αναρωτιέστε ποιο θα έπρεπε να είναι το επόμενό σας βήμα. Προσπαθείτε να το κάνετε όσο πιο δίκαια γίνεται, αλλά για να σου πω την αλήθεια, το ξωτάκι μου, για κάποιο τοξοτάκια, παιδιά, κάτι τρέχει εδώ. Δηλαδή, βλέπω ότι για ορισμένα τοξοτάκια υπάρχει τρίτο άτομο. Εντάξει, έχω βαρεθεί να το λέω. Πρέπει να βρω έναν άλλο τρόπο να το λέω το τρίτο άτομο. Θα βρω μια λέξη δικιά μου. Δηλαδή, πραγματικά, δεν μπορώ να λέω πια τρίτα άτομα. Ρε τοξότη κι εσύ. Αχ. Τέλος πάντων, σίγουρα για όλα μου τα τοξοτάκια αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φάση στο κεφαλάκι σας που προσπαθείτε να μεγαλώσετε το εύρος των πραγμάτων που μπορείτε να κάνετε. Ίσως να έχετε ήδη και κάποια ενδεχόμενα στο κεφάλι σας που θέλετε να κυνηγήσετε. Μπορεί να είναι, ας πούμε, κάποια ταξίδια που θέλεις να κάνεις, κάποιες συνεργασίες που θες να ξεκινήσεις. Κάπως βλέπω ότι στρετσάρει, ρε παιδί μου, το πράγμα στο κεφάλι σου. Βλέπεις περισσότερες πιθανές διεξόδους και περισσότερες πιθανές κατευθύνσεις που μπορείς να έχεις. Μ' αρέσει ο τρόπος που το σκέφτεσαι. Το σκέφτεσαι και οργανωτικά και συναισθηματικά. Και τι θα σε κάνει χαρούμενο ή χαρούμενο. Αλλά και τι τελικά θα σου δημιουργήσει μια πληρότητα και σε επαγγελματικο-οικονομικό. Και από επαγγελματικών οικονομικής άποψης, εντάξει. Όμως ψέματα θα σου πω, για πολλούς βλέπω και μια τριάδα εδώ πέρα την οποία σκέφτεσαι και αυτή είναι, αυτό είναι που έχεις ανοίξει τους ορίζοντες σου κτλ. Okay. Για κάποιους από εσάς επίσης που ξεκινήσατε οικογένειες στο πρόσφατο παρελθόν, όπως σου είπα και πριν, είναι απλά θέλει να μας πει τη φάση αυτή που έχει ξεκινήσει μια καινούργια ζωή, που ενδεχομένως έχεις παιδάκια. Τέλος πάντων, πρέπει να συνεργάζεσαι διαφορετικά με κάποια άτομα στη ζωή σου και προσπαθείς να το κάνεις όσο πιο δίκαια και ομαλά για σένα γίνεται. Είναι πάρα πολύ θετική η ενέργεια, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει τρίτο άτομο στο κεφάλι σου ή στη ζωή σου. Και πάλι είναι θετική ενέργεια. Είναι αρκετά καλή συχνότητα, θέλω να πω. Okay. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το σύντομο μέλλον σου. Εδώ πέρα μου το γυρίζει πιο πολύ στα συναισθηματικά. Και θέλει να μου πει ότι θα έχουμε μια ψιλοχασούρα στα συναισθηματικά, το ξετάκι μου, για να σου πω την αλήθεια, εντάξει. Βλέπω ότι θα πέσουμε λίγο το επόμενο 15ήμερο. Εντάξει, προφανώς όχι κάθε μέρα, κάποιες μέρες, όμως κάτι μπορεί να γίνει. Βλέπω ότι θα υπάρξει μια επικοινωνία είτε από μέρους σου, είτε από μέρους κάποιου άλλου ατόμου, συναισθηματικού περιεχομένου, θα σε επηρεάσει συναισθηματικά και δεν θα σου αρέσει πάρα πολύ. Ακόμα και αν δεν θέλει να μας μιλήσει για κάποια επικοινωνία, ίσως να μας μιλάει απλά για τη σκέψη αυτού του ατόμου. Δηλαδή να υπάρχει κάποιο άτομο που σε ενδιαφέρει σε συναισθηματικό επίπεδο και για κάποιο λόγο σκέφτεσαι αρνητικά μέσα σε αυτό το 15ήμερο όσον αφορά αυτό το θέμα. Για πολλούς όμως, παιδιά, θα είναι επικοινωνία. Εντάξει, ψέματα δεν θα σου πω. Για αυτούς που έχουν τα τρίτα άτομα εδώ πέρα, είτε στο μυαλό τους, είτε στη ζωή τους, μπορεί να έχει να κάνει και με κάποια από αυτά τα άτομα.
Εντάξει, σίγουρα πάντως θέλω να σου πω ότι κάτι θα γίνει το ξετάκι μου σύντομο μέλλον που θα σε επηρεάσει αρκετά. Θα παρατηρήσεις ότι είτε εσύ είτε κάποιο άλλο μου στη ζωή σου δεν είναι έτοιμο να δεχτεί συναισθηματικά πράγματα. Είτε αυτό το άτομο από σένα, είτε εσύ από αυτό το άτομο. Νιώθω περισσότερο ότι θα ισχύει το πρώτο, γιατί αυτό σου βλέπω ότι θα είσαι λίγο βλέπω ότι θα είσαι λίγο στεναχωρημένη ή στεναχωρημένος. Θα σε στρεσάρει αυτό το πράγμα. Για τους περισσότερους θα γίνει βραδάκι αυτή η επικοινωνία ή αυτή τέλος πάντων η φρικούλα που θα φας. Θα νιώσεις λίγο απογοητευμένη ή απογοητευμένος από τα πράγματα που γίνανε στο παρελθόν ή που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη ζωή σου και δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις παρακάτω. Αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει και θα υπάρξει με αυτό αυτή η επικοινωνία θα καταλάβεις ότι δεν είναι καθόλου έτοιμο να κάνει κάτι μαζί σου ή ότι είναι πραγματικά απογοητευμένο με κάποιο τρόπο είτε από σένα, είτε από τις σχέσεις του, είτε από το γεγονός ότι υπάρχουν τρία άτομα. Για εσάς που υπάρχουν τρία άτομα, παιδιά. Okay. Λοιπόν, ένα πράγμα βλέπω θετικό μόνο στο σύντομο μέλλον. Μην φανταστείς ότι θα γίνει χαμός τώρα. Είναι τα καπεθήμερο, είναι, θα περάσει. Αυτά τα περνάμε ούτως ή άλλως. Είτε τα πω εγώ κάθε μέρα στη ζωή μας. Τα περνάμε, δεν είναι θέμα. Είτε τα πω είτε όχι. Τη χασούρα μας σίγουρα θα την έχουμε. Τη στεναχώρια μας θα τη φάμε. Αλλά το καλό ξέρεις ποιο είναι. Ότι βλέπω ότι θα είναι από αυτές τις στεναχώριες που σε βοηθάνε τελικά να ξεκολλήσεις και να πας παρακάτω. Δηλαδή, καμιά φορά αυτό που παθαίνουμε που θυμάσαι για ορισμένες καταστάσεις στη ζωή σου, ποιο ήταν το τελειωτικό χτύπημα, ποιο ήταν αυτό που σε έκανε πραγματικά να γυρίσεις σελίδα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εγώ αυτό βλέπω ότι θα γίνει στο σύντομο μέλλον. Οκ. Okay. Ότι ακόμα και αν θα έχουμε αυτή τη χασούρα, ακόμα και αν θα ξενερώσουμε τόσο ώστε να γυρίσουμε σελίδα και να αποφασίσουμε να πάμε τη σκέψη μας σε πιο θετικά νερά, σε πιο θετικά για μας πράγματα, σε πιο όμορφη σκέψη στην τελική. Θα καταλάβουμε ότι δεν έχουμε δουλειά, με μία έννοια, να ασχολούμαστε με κάτι που μας στενοχωρεί τόσο πολύ. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ ξεκάθαρα. Θα καταλάβουμε ότι δεν έχουμε δουλειά εκεί. Αυτό. Και θα σηκωθούμε και θα φύγουμε. Αυτό είναι το θετικό. Το ξετάκι μου, λυπάμαι που δεν σου έχω πιο όμορφα νέα. Είμαι σίγουρη όμως ότι το επόμενο διδόματο θα έχουμε σίγουρα πιο όμορφα νέα. Μάνι μάνι θα έχει εξαφανιστεί αυτή η περίσσια ενέργεια από το reading σου για πολλούς. Ή τέλος πάντων για κάποιους κάτι που δεν τους βγαίνει, σιγά σιγά βλέπω θα αρχίσει να εξομαλύνεται τουλάχιστον μέσα σου. Να αρχίσεις να το βλέπεις λίγο αλλιώς, λίγο πιο θετικά, λίγο πιο διαφορετικά. Εντάξει, το ξότι μου. Αυτά είχα να σου πω. Θα τα πούμε το επόμενο διδόματο βέβαια με καλύτερα πραγματάκια. Μην ξεχάσεις να μου κάνεις like, subscribe, comment ή share. Και αν θέλεις πες μου κιόλας τι είναι αυτό που σε προβληματίζει και τι είναι αυτό που συμβαίνει. Γιατί εγώ άκρη στο 100% δεν έχω βγάλει. Εντάξει, stay strong, τα έχουμε όλα, μην ανησυχείς καθόλου και το επόμενο διδόματο θα δούμε επικούρες για σένα, είμαι σίγουρη. Φίλα και πολλά. Bye.